ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η συζήτηση αν θα πρέπει ή όχι να είναι υποχρεωτικοί οι εμβολιασμοί. Και όλα αυτά καθώς η Επιτροπή Βιοχημικής εισηγήθηκε στο Μαξίμου ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός. Για τον εμβολιασμό έκανε ιδιαίτερη αναφορά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε στα Γιάννενα. Όλα θα τα συζητήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Μιχάλη Αγραφιώτη, να δούμε τι εισηγήθηκε η Επιτροπή και ποιες είναι οι προθέσεις του Μαξίμου. Μιχάλη. Κατερίνα, λοιπόν, έχουμε αρκετές εξελίξεις. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στα Γιάννενα, όπου για μια προσωπική του υπόθεση για να προβληθεί σε ένα γάμο στο Πάπιγκο, από ό,τι έμαθε, επισκέφθηκε την περιοχή και το συνδύασε και με επίσκεψη σε εμβολιαστικό κέντρο των Ιωαννίνων εκεί, αλλά και στο νοσοκομείο, για να δει τι γίνεται στο πανεπιστημιακό, να δει τι γίνεται, πώς πάνε οι εμβολιασμοί γενικότερα, και να προωθήσει ουσιαστικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αφού μέχρι και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων παρακίνησε να προτρέξει τους πιστούς και να τους πει ότι πρέπει να εμβολιαστείτε και άμεσα. Αυτή είναι μια είδηση, Κατερίνα. Πρώτη φορά βλέπουμε πολιτικός ηγέτης να παρακινεί δημοσίως εκκλησιαστικό ηγέτη να προχωρήσει κανονικά ο εμβολιασμός. Καταλαβαίνεις, αυτό δημιούργησε αρκετές αντιδράσεις στα social media και όχι μόνο. Πάντως το ζήτημα είναι ότι το πόρισμα της Επιτροπής Βιοειθικής πήγε στο Μαξίμου από χθες κιόλας. Και ουσιαστικά για τους υγειονομικούς δεν τίθεται θέμα εμβολιασμών, γιατί ουσιαστικά το πόρισμα λέει ότι οι υγειονομικοί, επειδή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο με τον ιό, ακόμα και αν βρίσκονται και στα μετόπισθεν, όχι στις κλινικές οι οποίες είναι COVID και τα επίκοντα περιστατικά, πρέπει οι άνθρωποι να προστατευτούν πάση θυσία, γι' αυτό πρέπει να εμβολιαστούν. Σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος δεν θέλει, λέει, δεν μπορούν με το ζόρι να τον βάλουν ουσιαστικά να κάνουν εμβόλιο, απλά θα τεθεί ή σε αργία ή θα μπει σε διοικητική υπηρεσία για κάποιο διάστημα, κάτι το οποίο γίνεται στο δημόσιο, Κατερίνα, δεν μπορεί όμως να γίνει στο ιδιωτικό τομέα, γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει ο ιδιωτικός τομέας. Έτσι ακριβώς, Μιχάλη, για το δημόσιο τομέα μπορούν να υπάρξουν αποφάσεις, οριζόντιες αποφάσεις, για τον ιδιωτικό τομέα όμως είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα, έχει το χάρτη των εμβολιασμών μπροστά του, από ό,τι μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν το πολιτικό ρεπορτάζ μέσω συνεργατών του. Και βλέπει ότι πραγματικά υπάρχουν κάποιες θέσεις και δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη στη Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, έχει από τους περισσότερους τα 5 top των εμβολιασμών στη χώρα η Καστοριά και στα 5 χαμηλότερα των εμβολιασμών η Φλόρινα. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας λένε ότι επειδή εμβολιάζονται πολύ στην Πτολεμαίδα, μετριέται ότι είναι στην Κοζάνη εμβολιασμοί. Αυτό είναι λάθος, διότι στο Τάξης, Κατερίνα, αν μπει κανείς και εμείς που έχουμε εμβολιαστεί, φαίνεται καθαρά που κατοικούμε, που είναι η κατοικία μας, που έχουμε εμβολιαστεί, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εγώ, παραδείγματος χάρη, που εμβολιάστηκα στην Πτολεμαίδα, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν μετράται για την Πτολεμαίδα και όχι για το Δήμο Κοζάνης ή για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πράγματα ξέρουμε ότι στην εποχή της ηλεκτρονικής πλέον διακυβέρνησης δεν μπορούν να γίνουν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ιδιαίτερα χαμηλά είναι οι εμβολιασμοί στη Φλόρινα και αυτό προσπαθούν να το αλλάξουν, και βέβαια θα εξαρτηθεί φυσικά η πορεία των εμβολιασμών, Κατερίνα, και το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και αυτό, Μιχάλη, πρέπει να υπάρξουν όμως και κίνητρα και μια καμπάνια ενημέρωσης του πληθυσμού, γιατί δεν μπορείς τη μια μέρα να λες ότι αυτό το εμβόλιο δεν είναι καλό, την άλλη μέρα να λες ότι εμβολιαστείτε με αυτό το εμβόλιο. Υπάρχει πλέον μια ανησυχία στους πολίτες, και καλώς υπάρχει ανησυχία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή, να το πω έτσι, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, Μιχάλη. Αληθές. Και βέβαια, Κατερίνα, πρέπει να πω ότι θα εξαρτηθεί και η πορεία των εκλογών, να πούμε, αν εμβολιαστούν οι πολίτες. Τι θα γίνει δηλαδή, αν εμβολιαστεί ένα 80% των πολιτών που μπορούν να εμβολιαστούν. Λογικό είναι ότι δεν θα πάμε σε τέταρτο κύμα. Λογικό είναι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο χαλαρά το χειμώνα και ουσιαστικά δεν θα μας επιβληθούν ξανά οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους τουλάχιστον. Αν όμως δεν εμβολιαστεί περίπου το 40%, αυτό φοβούνται στην κυβέρνηση, ότι μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο θα έχουν εμβολιαστεί περίπου, αφού θα μπουν και οι 20 μετά στην διαδικασία, θα έχει εμβολιαστεί το 60%. Οπότε το 40% θα παραμείνει ανεμβολίαστο, κάτι το οποίο φοβούνται στην κυβέρνηση ότι θα φέρει και το τέταρτο κύμα. Διότι, αν δούμε την περίπτωση της Αυστραλίας, αυτή τη στιγμή που έχει χειμώνα, οι άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι εκεί κράτησαν τρομακτικά lockdown, μιλάμε για 6 μήνες lockdown, πάρα πολύ μεγάλο lockdown, πάλι επιβλήθηκαν μάσκες, διότι φοβούνται τις μεταλλάξεις.
Κάτι τέτοιο φοβούνται ότι θα γίνει και στην Ελλάδα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Και είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί πλέον στην κυβέρνηση να δουν πώς θα πάει η πορεία των εμβολιασμών. Γι' αυτό και έχει σταματήσει κάθε συζήτηση περί εκλογών ή αλλαγής πολιτικού σκηνικού. Διότι, Κατερίνα, καταλαβαίνεις ότι θα ήταν ρίσκο για το Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές και να ξεσπάσει ένα τέταρτο κύμα πανδημίας ή καραντίνας. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα και το Σεπτέμβριο να μένετε να αποφασίσει το Μαξίμου για την υποχρεωτικότητα ή μη των εμβολιασμών. Τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες, να αφήσουν το καλοκαίρι να περάσει, να εμβολιαστεί ο πληθυσμός που θα το θελήσει ο ίδιος. Και άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα τη σκητάλη παίρνουν οι νεαρότεροι για εμβολιασμό. Το θέμα των εμβολιασμών, Κατερίνα, για να το πάρουν και την υποχρεωτικότητα, πρέπει να περάσει πρώτα απ' όλα. Θα δουν το καλοκαίρι μέσα, θα αποφασίσουν. Θα έχει πέσει πολύ το υγειικό φορτίο, αλλά αυτό το φοβούνται ότι πέφτει τώρα, θα ξανανεβεί το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών ουσιαστικά με τον νόμο που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να. Και ακόμα και το Σύνταγμα και η διοικητική να αντιδρούσε. Υπάρχει ψηφισμένο νόμο, το Σύνταγμα δεν το αποσαφηνίζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο νόμο που έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να οδηγήσει τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα και τους δημόσιους υπαλλήλους, να το κάνουν. Όμως, ο Μητσοτάκης φοβάται το πολιτικό κόστος, γιατί αυτό θα επιφέρει κάποιο πολιτικό κόστος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ προσεκτικός στα επόμενα βήματα. Εγώ, δική μου εκτίμηση, προσωπική άποψη, είναι μόνο οι υγειονομικοί θα εμβολιαστούν, αλλά όταν θα έχει πάρει και οριστική έγκριση από τον EMA το εμβόλιο, τα εμβόλια αυτά που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με προσωρινή έγκριση, γίνονται εμβολιασμοί στο πλαίσιο του κατεπήγοντος. Αν πάρουν βεβαίωση ουσιαστικά μόνιμη, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα γίνει μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, τότε δεν θα μπορεί κανένας να αντιδράσει, διότι αν είναι έτσι, δεν θα μπορεί να κάνει κάποιος και τα εμβόλια στο στρατό, δεν θα μπορεί να κάνει κάποιος τα εμβόλια των παιδιών. Καταλαβαίνεις ότι ανοίξει μεγάλη κουβέντα μετά, οπότε θα υπάρξει και μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οπότε. Περιμένουν τις εξελίξεις στο Μαξίμο. Έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας και βέβαια μπορεί να υπάρξει υποχρεωτικότητα για τους εργαζόμενους που είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της νόσου ή αυτοί που κινούνται πιο πολύ ανάμεσά μας. Κάτι που συνέβη, Μιχάλη, πριν λίγο καιρό με τους άνδρες της ΕΜΑΚ στην πυροσβεστική. Ακριβώς. Ναι, απλώς υπέρχει νομοθεσία, είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας, Κατερίνα. Και βέβαια το θέμα είναι η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου. Εγώ πιστεύω εκεί πρέπει να σταθεί η κυβέρνηση. Αν ένα άτομο δεν θέλει να το κάνει, εντάξει, μπορεί να τεθεί σε αργία ή να μπει σε κάποια άλλη υπηρεσία. Στο δημόσιο υπάρχει, επειδή άλλος πληρώνει, Κατερίνα, να σου το πω καθαρά, εμείς πληρώνουμε, υπάρχει δυνατότητα κάποια άτομα να μην αξιοποιούνται και να δουλεύουν κάποιοι άλλοι. Στον ιδιωτικό τομέα είναι το θέμα τι γίνεται. Δηλαδή σε μια ιδιωτική κλινική, δεν νομίζω ότι θα αφήσει κάποιο έναν εμβολίαστο νοσηλευτή ή γιατρό. Θα αφήσει ο κλινικάρχης να πει: όχι, δεν πειράζει, μην εμβολιάζεσαι. Γιατί σου λέει: δεν μπορεί να σε πληρώνω και να μην δουλεύεις. Αλλά στον δημόσιο τομέα, επειδή είναι λίγο ξέφραγκο αμπέλι και το ξέρουμε αυτό εδώ και χρόνια, σου λέει: εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες καλύτερες. Με την καλή την έννοια ξέφραγκο αμπέλι, μην παρεξηγηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά στον δημόσιο, παραδείγματος χάρη, να σου πω κάτι. Τώρα που ψηφίστηκε, το ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για τους τοκετούς. Ο άνδρας ο οποίος έχει γυναίκα έγκυο και η γυναίκα του δεν δουλεύει και δεν μπορεί να πάρει άδεια, παίρνει 9 μήνες άδεια ελοχίας. Στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό. Αν ένας άνδρας ζητήσει άδεια επειδή γέννησε η γυναίκα του, θα δει την πόρτα της εξόδου. Γι' αυτό είπαμε και για το εργασιακό νομοσχέδιο ότι δεν μπορούν να ισχύσουν τα ίδια πράγματα που ισχύουν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Μην είμαστε φαντασιόπληκτοι, να είμαστε ρεαλιστές. Στον ιδιωτικό τομέα είμαστε άνθρωποι κατώτερου Θεού, είμαστε άνθρωποι δεύτερης ταχύτητας και φυσικά έχουμε ζόρια, γιατί και ο επιχειρηματίας έχει ζόρια, όχι τίποτα άλλο, για κάποιο άλλο λόγο. Εννοείται. Δεν έχει κάποιο πακτολό χρημάτων όπως το δημόσιο, πέφτει έξω το δημόσιο, δανείζεται και εντάξει όλα καλά, γιατί τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, οπότε θα είναι σκληρός και με τους υπαλλήλους του. Είναι δυστυχώς η μοίρα μας. Μιχάλη, να σταθούμε για λίγο ακόμη στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Γιάννενα. Πολλοί λένε ότι γύρισε όλη την Ελλάδα, πήγε σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, γενικότερα της Ηπείρου, στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Πότε θα έρθει? Στα Γιάννενα, να ξέρεις ότι πήγε για προσωπικό λόγο κυρίως, επειδή παντρεύεται η κόρη, νομίζω, ενός εφοπλιστή, να μην πούμε ονόματα. Ας έρθει Πάπιγκο. Και εδώ για ένα γάμο. Δεν θα γίνει κάποιος γάμος στο επόμενο χρονικό διάστημα να έρθει. Σε μία βάφτιση.
Δεν νομίζω κάποιος πολιτευτής ή βουλευτής μας να έχει γάμο ή βάφτιση η Κατερίνα Στέγκης μέλλον. Αλλά και το θέμα έχουμε είναι και ότι εφοπλιστές στην Δυτική περιοχή. Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία δεν πρόκειται να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί είναι δύο καυτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το ένα είναι το πανεπιστημίο και το ένα είναι σε πολυδυνητοποίηση. Τι θα πει. Και ο κύριος Συρίγος θα μασούσει για τα 7 τμήματα που κλείνουν στη Δυτική Μακεδονία. Θα τα δούμε. Να πούμε την αλήθεια, θα τα δεις, θα τα έχεις και ρεπορτάζ. Θα τα δούμε στη συνέχεια με τον Κώστα Μαυρίδη. Έχουμε και και στα Γρεβενά και στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα που ήρθε. Είναι τα τμήματα που κλείνουν και πολυδυνητοποίηση. Το σχέδιο πολυδυνητοποίηση είναι στον αέρα. Και δεν πρόκειται να έχουμε τον επόμενο τουλάχιστον δεκάμινο, τον επόμενο χρόνο, κάποιο σχέδιο καινούργιο για να το ψηφίσει και να το εγκρίνει και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η περιφέρεια Πελοποννήσου. Από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης είδε ότι οι περιφέρειές μας τα αρνήθηκαν, και μπράβο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αρνήθηκε το σχέδιο πολιτιμοποίησης, γιατί ήταν μια αερολογία και ένα σχέδιο το οποίο δεν άξιζε φράγκο στην κυριολεξία και θα πρέπει να ντρέπονται αυτοί που το συνέταξαν, και ο κύριος Μουσουρούλης που πληρώνεται κανονικά και έχει αποκτήσει μια θέση εργασίας από τη Δυτική Μακεδονία και ουσιαστικά το παίζει φίρμα, να πούμε, να μιλήσουμε καθαρά. Το σχέδιο πολιτιμοποίησης, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή είναι πάρα πολύ εγωιστής, θεωρεί ότι επειδή το απέρριψε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν πρέπει να ξαναδούμε κάτι άλλο, αυτό και τέλος. Ο κ. Μητσοτάκης να αφήσει τους εγωισμούς. Και να έρθει στη Δυτική Μακεδονία, και να έρθει στη Δυτική Μακεδονία, Μιχάλη, να τα πει όπως είναι τα πράγματα, τόσο με την πολυκινητοποίηση την επόμενη μέρα, τι σχεδιάζει η κυβέρνηση, και βέβαια να επισκεφθεί και κάποια από τα εμβολιαστικά κέντρα, για να δει και εδώ από κοντά την πορεία του εμβολιασμού. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα καλό, είναι φιλαλήθης και ειλικρινής. Δεν θα έρθει στη Δυτική Μακεδονία, γιατί θα μας πει στα μούτρα ότι εγώ δεν θα σας κάνω σχέδιο πολυκινητοποίησης. Θα φέρει σε δύσκολη θέση τους βουλευτές μας και φυσικά και τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος είναι η Νέα Δημοκρατία, και καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ο κακός χαμός. Γι' αυτό δεν έρχεται στη Δυτική Μακεδονία ο κ. Μητσοτάκης. Προεκλογικά ερχόταν να τακτοποιήσει τους φίλους βουλευτές και πολιτευτές. Μετεκλογικά δεν θέλει να έρθει, γιατί προφανώς έχει τη φωλιά του λερωμένη. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πώς θα χειριστεί το θέμα της απολυνητοποίησης, γιατί θα αρχίζουν να πέφτουν, από ό,τι καταλαβαίνεις, μηνύσεις, θα αρχίζουν να γίνονται προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει να θίγεται μια περιφέρεια, τότε παρεμβαίνει. Και δεν θα αφήσει την κεντρική κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι θέμα της περιφέρειας και όχι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης το θέμα της πολυκινητοποίησης. Γι' αυτό και αν πάει η απόφαση αρνητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επιστρέψει πίσω η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο πολυκινητοποίησης. Αλλά προφανώς και ο κ. Κασαπίδης θέλει να φέρει σε δύσκολη θέση τον κ. Μητσοτάκη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πώς το κάνουμε, Κατερίνα? Η πολιτική είναι. Πολιτική είναι. Και ο κ. Κασαπίδης και οι βουλευτές μας ας κοιτάξουν τον κόσμο που τους ψήφισε και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τους έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Διότι ο κ. Κασαπίδης μην ξεχνάει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τον έκανε ούτε υφυπουργό ούτε υπουργό που θα έπρεπε κανονικά να γίνει αγροτικής ανάπτυξης και τον έστειλε στην εξορία στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχει χρόνια μην τα ξεχνάμε αυτά. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και ο κ. Πέτσας είπε ότι το φίλο μου τον παλιό, τον κ. Πέτσα. Ο κ. Πέτσας όταν τον πήρε τηλέφωνο να του πει ότι ή κατεβαίνει περιφερειάρχης ή δεν σε στηρίζουμε για βουλευτή. Να τα θυμάται αυτά ο κ. Κασαπίδης. Και πώς του φέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Και τώρα τον στηρίζει. Ο κ. Κασαπίδης όμως το 2023 θα επανεκλεγεί από Δυτικό Μακεδόνες. Οι οποίοι περιμένουν τον κ. Κασαπίδη να απαντήσει σε σχέση με την απολυκνητοποίηση τι θα γίνει και ουσιαστικά φυσικά. Όχι οι αερολογίες που είδαμε στο σχέδιο Μουσουρούλη. Μιχάλη, αυτά όσον αφορά και την απολυκνητοποίηση. Πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ. Ναι, και τον κ. Γιάκο Μητσοτάκη που βρέθηκε στα Γιάννενα, που κάνει την τιμή να επισκεφτεί τα Γιάννενα και τον κ. Καχρημάνη και τον νέο δήμαρχο Ιωαννίνων και βέβαια φυσικά και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Τα είπε εκεί πέρα, τον είδα σε πολύ ευχάριστο κλίμα. Προφανώς τα Γιάννενα δεν έχουν απολυκνητοποίηση να φοβηθεί να πάει. Τον περιμένουμε και εμείς στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε άξιους Μητροπολίτες. Θα τον υποδεχθούν εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουν και λόγο και άποψη. Θα του πούνε πολλά και για τον εμβολιασμό, αλλά και για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θέλω ακόμα μια φορά να ζητήσω από όλες και από όλους να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο ξεδιπλώνεται, όπως ξέρετε, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά συνάμα και με μία αποτελεσματικότητα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, ότι όταν βάζουμε ένα στόχο ως χώρα, ένα δύσκολο, σύνθετο στόχο, και εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και σχέδιο και με διάθεση συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Έχουμε κάνει παραπάνω από 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμού στη χώρα μας. Τρέχουμε με ένα αριθμό 100.000
εμβολιασμών την ημέρα. Εδώ στα Γιάννενα έχουν γίνει παραπάνω από 110.000 εμβόλια. Όμως έχουμε ακόμα προκλήσεις μπροστά μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή δεν είναι να προμηθευτούμε τα εμβόλια. Αυτή ήταν η δυσκολία των πρώτων μηνών. Είναι να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Και εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Από τη βοήθεια της Εκκλησίας, σεβασμιότατε και ξέρω ότι έχετε βάλει πλάτη και σας ευχαριστώ σε αυτό, στις μεγαλύτερες ηλικίες που ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμα, είναι οι πιο επίφοβοι στο να αρρωστήσουν και σήμερα ακόμα δυστυχώς νοσηλεύονται οι συμπολίτες μας, διασωληνώνονται οι συμπολίτες μας, μειώνονται πολύ απότομα τα κρούσματα, χάνουν τη ζωή τους οι συμπολίτες μας, είναι σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι. Παρακαλώ, σεβασμιότατε, να πείτε στο επόμενο κήρυγμά σας ότι δεν θέλετε κανέναν ανεμβολίαστο. Να το πείτε ανοιχτά, καθαρά, προστατεύετε το ποίμνιό σας, τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας πρωτίστως και πρέπει και όλοι όσοι δεν εμβολιάστηκαν στο πρώτο κύμα, τώρα που βλέπουν ότι τα εμβόλια δεν είναι απλά αποτελεσματικά αλλά και απολύτως ασφαλή, να σπεύσουν να το κάνουν τώρα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την νέα γενιά. Έχουμε ανοίξει πια την πλατφόρμα εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες. Ήδη έχουμε κλείσει πάνω από 70.000 ραντεβού στις ηλικίες 18-24, αλλά και στα νέα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι η ξεχνιασιά του καλοκαιριού και η χαλάρωση θα είναι πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολη εάν είναι εμβολιασμένοι. Και εκεί θα ζητήσουμε και πάλι τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, όλων των φορέων. Άκουσα για κάποια πολύ έξυπνα, δεν μου αρέσει η λέξη κίνητρα, αλλά κάποιες διευκολύνσεις που δίνονται, παραδείγματος χάρη δωρεάν κτέλ για νέα παιδιά τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν, αν και θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε τόσες διευκολύνσεις για να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απολύτως αυτονόητο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Σειρά συναντήσεων και επαφών είχε το διήμερο σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία με εκπροσώπους της εκπαίδευσης και αυτοδιοικητικούς, ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος. Θα κάνουμε τώρα ένα flashback, τι ακριβώς υπόθηκε, ποιους συνάντησε. Χθες, τελευταία ημέρα της επίσκεψής του, είδε τον Δήμαρχο Εορδές Παναγιώτη Πλακεντά. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Κώστας Μαυρίδης. Κώστα, τι άφησε η επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας στην περιοχή? Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ο τελευταίος σταθμός της διήμερης επίσκεψης στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο του Υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου ήταν η πόλη της Πτολεμαΐδας. Λέω και όχι μόνο γιατί ο κύριος Συρίγος λίγο πριν φτάσει στην Πτολεμαΐδα, ερχόμενος από τη Φλόρινα, είχε επισκεφθεί νωρίτερα την Κοριτσάκη, το ελληνόφωνο δημοτικό σχολείο που λειτουργεί στην Αλβανία. Και τελευταίος σταθμός, όπως σωστά είπες, ήταν η πόλη της Πτολεμαΐδας. Τώρα, ο κύριος Συρίγος συζήτησε στις επαφές που είχε τόσο με ακαδημαϊκούς όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμο δηλαδή, τα θέματα αρμοδιότητάς του, που είναι η λειτουργία και η πορεία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν απέφυγε να κουβεντιάσει το ζήτημα που αφορά την λειτουργία σε ό,τι αφορά το κτίριο λογικό. Είπε όμως και απάντησε και σε ερώτησή μας σε σχέση με την αναστολή ίδρυσης τμήματων που είχαν προγραμματιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επίσης, μετέφερε, όπως μας είπε, την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηριχτεί το ένα από τα τρία περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, που είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σε επίμονη ερώτησή μας, εάν αυτή η στήριξη είναι και δέσμευση ότι δεν θα έχουμε μείωση φοιτητών, εκεί φάνηκε και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωση των φοιτητών, όμως είπε ότι αυτή η μείωση δεν θα είναι ικανή στο να κλονίσει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου ή να αναστείλει λειτουργία τμήματων. Και κάτι τελευταίο, γιατί νομίζω ότι είσαι έτοιμη να με ρωτήσεις κάτι. Ναι, πολλά θέλω. Είπε ότι θα επιχειρηθεί να μειωθεί η αιμορραγία που έχουμε σε φοιτητές λόγω των μεταγραφών. Δηλαδή κάποιος περνά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και μετά παίρνει μεταγραφή και πηγαίνει στο κέντρο. Και αυτό είναι διπλό κακό, γιατί το ένα κακό είναι ότι γεμίζει το Πανεπιστήμιο του Κέντρου και το άλλο κακό είναι ότι αδειάζει χωρίς να αναπληρωθεί η θέση που αφήνει πίσω του στο Περιφερειακό Πανεπιστήμιο.
Κώστα, όταν μιλάμε για στήριξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μαζί με δύο άλλα κριτικά πανεπιστήμια, αυτό σημαίνει περισσότερα κονδύλια, περισσότεροι φοιτητές, αλλά και νέα τμήματα. Νέα δυνατά τμήματα που θα φέρουν περισσότερους σπουδαστές στην περιοχή. Σε κάτι τέτοιο δεν απάντησε ωστόσο ο Υφυπουργός Παιδείας. Το απέφυγε. Ναι, και αυτό το ρωτήσαμε και επίμονα και στον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Πέτρο Τομίτκα, ο οποίος έχει μάλιστα και καταγωγή από τη Φλόρινα, που συνόδευε τον Υπουργό, εάν κινδυνεύει το Πανεπιστήμιο, τι είδους στήριξη σημαίνει όλο αυτό ως βούληση της κυβέρνησης. Μας είπε ότι η ανάπτυξη τμήματων δεν μπορεί να συμβεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει, αμή τι άλλο, να ενηλικιωθούν τα τμήματα που ήδη λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το τμήμα της Πτολεμαϊδας της Εργοθεραπείας είναι ένα τμήμα που μόλις λειτουργεί δύο χρόνια. Δηλαδή, θέλει την ενηλικίωσή του προκειμένου να μιλάμε για ανάπτυξη, για περαιτέρω ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι, Κώστα, ότι δεν μας φώτισε ιδιαίτερα ο Υφυπουργός Παιδείας. Θα περιμέναμε περισσότερα, τόσο να ανακοινώσει και την οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου, αλλά και κάτι καινούργιο να πει, κάτι έτσι που θα μας δημιουργήσει αισιοδοξία και για την επόμενη μέρα, γιατί με την απολυνητοποίηση, εκτός από τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και να ενισχυθεί περαιτέρω το Πανεπιστήμιο. Ναι. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον δεν φάνηκε σε αυτή την επίσκεψη. Σωστή παρατήρηση. Το μόνο που μπορώ να πω περί αυτού είναι ότι στη συνάντηση με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος του επέδωσε ένα υπόμνημα και το υπόμνημα αυτό περιλάμβανε πρώτον το μνημόνιο που έχει ήδη υπογράψει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Πρίτανη με το Πανεπιστήμιο, με το Δήμο της Εορδαίας, και αυτό θα, επίσης το υπόμνημα περιλαμβάνει και την βούληση του Δήμου να δημιουργήσει ένα πανεπιστημιακό ΚΑΠ στο χώρο του στρατοπέδου. Εκεί θέλει ο Δήμος να κάνει την Πανεπιστημιούπολη. Μάλιστα η μελέτη και το σχέδιο του Δήμου είναι αυτό να γίνει μέσος ΔΙΤ. Και ενδεχομένως απαντώ και στο ερώτημα το δικό σου, ότι από αυτό το έργο θα καλυφθεί η απορρόφηση χρημάτων μέσω της απολυνητοποίησης. Και να δούμε, Κώστα, περιμένουμε βέβαια, θα δει το υπόμνημα ο Υφυπουργός, ο Υπουργός. Ναι, και δεσμεύτηκαν ότι θα έχουν και περαιτέρω συνάντηση στην Αθήνα πια, στο γραφείο του Υπουργού. Άλλωστε κρατούσε και σημειώσεις από τις επαφές και τις συναντήσεις που είχε. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στον Υφυπουργό Παιδείας, να δούμε τι θα μας απαντήσει για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να είσαι καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εδώ με τον κύριο Πρίτανη, αλλά και γενικότερα με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, είμαστε σε στενή επαφή. Ήδη προσπαθούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ τις εγκαταστάσεις του χώρου που επισκεφτήκατε πριν από λίγο, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη άνοιξη υποδομών με μια σειρά παρεμβάσεων που έχουν συνεννοηθεί και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στις τεχνικές μας υπηρεσίες. Ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί ώστε να προλάβουμε τη διαζώση λειτουργία όποτε και αν αυτή υπάρξει, φαντάζομαι, αρχές Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα όμως, επειδή θέλουμε να βλέπουμε μακριά και επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο στην Πτολεμαϊδα πάρα πολύ καιρό συζητείται, υπάρχει το στρατόπεδο της πόλης εδώ το οποίο έχει παρακολουθεί. Εκεί έχουμε φτιάξει ένα τοπικό ρημοτομικό, κύριε Υπουργέ, εκ των οποίων από τα 200 στρέμματα του στρατοπέδου, τα 40 είναι χαρακτηρισμένα ως χώρος εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν που βεντιάζουμε τον κύριο Πρίτανη, ευελπιστούμε να καταστήσουμε το κάμπους που θα φιλοξενήσει το Πανεπιστήμιο στην Πτολεμαϊδα μέσω ΔΙΤ. Αυτή τουλάχιστον είναι η ενημέρωση που έχουμε ως επιλογή της Πριτανίας με τις συζητήσεις που έχει με το Υπουργείο. Και τρέχουμε αυτή τη στιγμή για την έκδοση του τοπικού ρημοτομικού, το οποίο ενώ ήταν μια υπογραφή, παρουσιάστηκε ένα τυπικό κόλλημα από κάποιον υπάλληλο. Πάντα παρουσιάζεται το τοπικά ρημοτομικά. Θα νομίζω ότι σε το επόμενο διάστημα θα προστρέξω ίσως και στη δική σας βοήθεια. Ήδη έχω μιλήσει και με τους πολιτικούς παράγοντες που πρέπει, τέλος πάντων, ώστε να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή και να διορθώσουμε ένα χαρτί που μας ζήτησαν, τέλος πάντων, για να πάρουμε την πολυπόθητη άδεια και να μπορέσει και το Πανεπιστήμιο να
καταρθεί στο κτηριολογικό του πρόβλημα όπως πρέπει. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια άψογη συνεργασία. Έχουμε πριν από λίγο καιρό εκείνη ένα μνημόνιο συνεργασίας που είμαστε ίσως. 5 στα 5, κύριε. Σε μια φάση που συνεργαζόμαστε σε μια σειρά δραστηριοτήτων. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και στο κομμάτι της απασχόλησης, της αθλητικής απασχόλησης των φοιτητών που υπάρχουν στην Τολεμαίδα, με την κυρία Σπίρκου, την οποία συναντήσατε στη Φλόρινα, έχουμε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία. Και στα Γρεβενά και στην Κοζάνη και στην Καστοριά. Χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου που έχουμε εδώ, των αθλητικών εγκαταστάσεων και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ. Δεν υπήρχε τοπική συγκοινωνία εντός πόλεως, όπως λέμε εδώ, προκειμένου να εξυπηρετεί τους φοιτητές ώστε να πηγαίνουν και στο νοσοκομείο και στους χώρους του Πανεπιστημίου, όπου και αυτό το δρομολογήσαμε και ήδη έχει ξεκινήσει. Και ευελπιστούμε, εδώ είμαστε με τον κύριο Πίτερνη σε μια σειρά παρεμβάσεων που όπου χρειαστεί η βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι και δεδομένη και ουσιαστική και φαντάζομαι και η συνεργασία είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Με την Τελεμαίδα τελειώνει μια διήμερη επίσκεψη, λίγο μαραθώνια. Με τον κύριο Πρίτανη είχα την τιμή να μας συνοδεύσει και να μας υποδεχθεί κατ' ουσίαν σε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα που επισκεφθήκαμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μιλήσαμε για το τι μπορεί να γίνει για το μέλλον του Πανεπιστημίου. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ σωστό δρόμο και είναι το πρώτο βήμα, όχι το πρώτο, ένα από τα βήματα μιας συνεργασίας η οποία έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται. Στο θέμα το κτηριολογικό υπάρχει στενή συνεργασία, περιμένουμε να δούμε και τις προτάσεις και όλα αυτά και να δούμε πώς μπορούμε να τα εντάξουμε. Η Τελεμαίδα θίγεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας από την απολιγνητοποίηση. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει την περιοχή, έχει φτιάξει ένα πλήρες πρόγραμμα και προσπαθεί και με δράσεις από το δημόσιο προϋπολογισμό και με δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την τοπική κοινωνία. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Στον τομέα που με αφορά, η παρουσία μου εδώ δηλώνει τη στήριξη προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ο κύριος Πρίτανης είπε είναι ο κύριος πυλώνας. Εγώ θέλω να πιστεύω δεν θα είναι ο κύριος πυλώνας, θα είναι ένας από τους πυλώνες όπου θα είναι η ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό ήρθα εδώ πέρα να κάνω για να βοηθήσω. Στην αγωνία για το τμήμα λογοθεραπείας, τι απαντάτε? Κοιτάξτε, τμήματα φτιάχτηκαν εν μία νυχτή. Υπάρχουν τμήματα στο Πανεπιστήμιο τα οποία δεν έχουν μελιδέπ αυτή τη στιγμή, δεν έχουν χώρους να εγκατασταθούν, φτιάχνονται. Πάντοτε κάθε βήμα με τη σειρά του. Δεν χτίζουμε μία πολυκατοικία ξεκινώντας κατευθείαν χτίζοντας και τους 5 ορόφους. Χτίζει σταδιακά. Το τμήμα λογοθεραπείας δεν υπήρχε ούτε μελέτη σκοπιμότητας, ούτε ακαδημαϊκή μελέτη για το τι θα γίνει, ούτε πώς θα λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Ήταν ένα τμήμα φτιαγμένο στα χαρτιά. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα υπάρχοντα τμήματα. Όταν τα στηρίξουμε και πατήσουμε γερά στα πόδια μας, πάμε στα επόμενα. Έχετε 2 τμήματα εδώ πέρα. Καθήκον μας είναι να τα στηρίξουμε. Κύριε Υπουργέ, το δέσμευση για στήριξη του Πανεπιστημίου σημαίνει και δέσμευση ότι δεν θα έχουμε μείωση φοιτητών? Η μείωση φοιτητών θα υπάρξει σίγουρα. Αλλά έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να είναι εξαιρετικά περιορισμένη και να είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο το οποίο θα είναι για 1 ή 2 χρονιές, διότι έχουμε λάβει σχετικά μέτρα. Δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ελάχιστης βάσης αγωγής. Κανένας δεν μπορεί. Ότι θα υπάρξει μείωση, θα υπάρξει. Αλλά από την άλλη μεριά, να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε φοιτητές με 1, με 2 και με 3. Γιατί σε αυτή την κατάσταση έχουμε καταντήσει. Το πανεπιστήμιο δεν είναι η τετάρτη λυκείου. Το πανεπιστήμιο είναι άλλη βαθμίδα εκπαιδεύσεως και απαιτεί να έχει συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προσόντα για να τελειώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας είναι η χειρότερη με διαφορά διπλάσια από την άλλη χώρα στον αριθμό αποφύτων. Με ρωτήσατε τώρα μόλις αν θα μειωθεί ο αριθμός εισακτέων. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι γίνεται με πόσους αποφυτούν? Γιατί αυτό είναι πιο κρίσιμο. Δεν είναι πόσοι μπήκανε. Είναι πόσοι έρχονται εδώ πέρα πραγματικά να παρακολουθήσουν. Πόσοι κάθονται. Και η εκτίμησή μου ότι από όσους έρχονται να παρακολουθήσουν, η μείωση θα είναι πραγματικά μελητία. Θα το δούμε στην πράξη στους επόμενους μήνες. Περικλής Μήτκας, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο στόχος μας είναι να αναβαθμίζονται τα πανεπιστήμια, να διασφαλίζουμε ποιοτική εκπαίδευση και να βοηθούμε τα πανεπιστήμια
να βελτιώνουν διαρκώς το έργο που προσφέρουν στην κοινωνία, ιδιαίτερα στους νέους και τις νέες που εκπαιδεύονται. Απαντάμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει μεγάλες δυνατότητες, μεγάλωσε γρήγορα και έχει μπροστά του προκλήσεις. Έχει όμως και μεγάλες ευκαιρίες που απορρέουν από το πρόγραμμα, το Σύμφωνο Δίκαιης Μετάβασης. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν καλές υποδομές, έως πολύ καλές υποδομές, σε όλες τις πόλεις όπου έχει τμήματα το Πανεπιστήμιο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και όλων των τοπικών αρχών και της περιφέρειας, η οποία αντιλαμβάνεται ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης. Επομένως, είμαστε αισιόδοξοι. Ο δικός μου ρόλος, ο δικός μας ρόλος της Εθνικής Αρχής, βάζει την ακαδημαϊκότητα στο επίκεντρο και την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των τμήματων και των προγραμμάτων σπουδών. Είχαμε τέτοιου είδους συζητήσεις με τους προέδρους των τμήματων και με τους κοσμήτορες. Κάποια τμήματα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη στήριξη, είναι ακόμα υποστελεχωμένα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι κινδυνεύουν τμήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων και να δούμε τις επιλογές των υποψηφίων. Να δούμε εάν θα έχουν επιλέξει τμήματα με βάση την απόσταση από το κέντρο, τα επαγγελματικά δικαιώματα ή την ποιότητα των σπουδών. Είναι πολύ παραμετρικό αυτό το πρόβλημα και κάθε χρόνο έχει μια διαφορετική δυναμική. Θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Ίσως ανέκλεινε η στρόφη για των εύκολων μεταγραφών, γιατί ξέρετε, περνά κανείς στην περιφέρεια και πηγαίνει στο κέντρο. Η Εθνική Αρχή είναι διαρκώς υπέρ της κατάργησης των μεταγραφών και το έχουμε καταθέσει πολλές φορές, γιατί πιστεύουμε ότι αφενός λειτουργεί αρνητικά για τα τμήματα τα περιφερειακά, παίρνοντας φοιτητές από αυτά, και αφετέρου επιβαρύνει τα κεντρικά τμήματα με πολύ περισσότερους φοιτητές από όσους μπορούν να εκπαιδεύσουν. Επομένως, θα θέλαμε να δούμε, όπως και όλοι οι Πριτάνες δηλαδή, θα θέλαμε να δούμε τις μεταγραφές να μειώνονται. Θα πάμε τώρα στο χώρο της αγοράς. Θα δούμε αν ήρθαν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις από τον COVID. Αλλά θα κάνουμε και αναφορά σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά το αρδευτικό της βόρειας ζώνης. Ένα θέμα που έρχεται στην επικαιρότητα, ξαναέρχεται, αλλά τελικά μένει μόνο στα χαρτιά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον γνωστό επιχειρηματία, πρώην βουλευτή, τον κύριο Χάρη Κάτανα. Καλησπέρα, κύριε Κάτανα. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί πάντα η συζήτηση μαζί σας βγάζει πολλές ειδήσεις. Θα ήθελα κύριε Κάτανα να ξεκινήσουμε από την επιχορήγηση των 3.000 ευρώ στις επιχειρήσεις. Ήταν μια εξαγγελία επιδότησης για τα Χριστούγεννα, χριστουγεννιάτικο δώρο μπόνους, καθώς παρέμειναν κλειστά τα μαγαζιά λόγω lockdown. Ξεκίνησε η επιχορήγηση, η οικονομική αυτή ενίσχυση? Πιστεί σε αυτή την δέσμευση η κυβέρνηση, κατόπιν της εξαγγελίας του αρμόδιου υπουργού κ. Άδωνη Γεωργιάδη, προχώρησε το πρόγραμμα των 8 εκατομμυρίων ευρώ και την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για το κλείσιμο των επιχειρήσεων κατά το 15ήμερο των Χριστουγέννων στις περιοχές και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Αττική. Όσοι λοιπόν είχαν κάνει αίτηση στην εβδομάδα που πέρασε, έλαβαν τα 3.000 ευρώ, και αυτό είναι μόνο προσθετική κατεύθυνση, καθώς ζούμε σε μια εποχή όπου ξέρουμε τα οικονομικά της κάθε επιχείρησης βρίσκονται πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρία Μαρκοπούλου. Είναι μια ανάσα, 3.000, ωστόσο είναι ένα καλό ποσό προκειμένου να βάλουν μπροστά τη μηχανή οι επιχειρηματίες. Το σημαντικό είναι ότι προχώρησε σχετικά γρήγορα αυτή η διαδικασία, αντιλαμβανόμενος και ο αρμόδιος υπουργός την δυσκολία που πέρασε η περιοχή μας, καθότι είχαμε σπάσει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε lockdown
στην ΠΕ Κοζάνης, αλλά και εν γέννη στην Δυτική Μακεδονία. Προχώρησε αυτό το πρόγραμμα, 8 εκατομμύρια για την Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Αττική. Όντως, καταβλήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό είναι πραγματικά πρέπει να το πούμε, διότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, κύριε Μαρκοπούλου. Προς τη θετική κατεύθυνση, πραγματικά. Τώρα να πάμε λίγο στο κορονοπρόγραμμα, όπως συνηθίσαμε να λέμε, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκίνησε η επιχορήγηση όσων εγκρίθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κύριε Κάτανα. Το πολυσυζητημένο αυτό πρόγραμμα, λοιπόν, με τις όποιες αγκυλώσεις και λάθος διαδικασίες είχε από την αρχή, δυστυχώς συνεχίζει έτσι. Και το λέω αυτό γιατί πληροφορίες μου λένε ότι καταβλήθηκαν μόνο σε 70 δικαιούχους από τους 1.700 που δικαιούν αυτό το πρόγραμμα τα χρήματα που είχαν ζητηθεί. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ απλά, διότι το αρμόδιο ΚΕΠΑΝΕΜ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, λόγω COVID, τουλάχιστον έτσι προφασίζεται, δεν είχε το κατάλληλο προσωπικό για να διεξάγει τις έρευνες, τις αξιολογίες όλων των αιτήσεων και να προχωρήσει. Εδώ όμως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Περιφερειάρχης εδώ πρέπει να παρέμβει, διότι παρενέβη στην αρχή της χρονιάς λέγοντας ότι πάρα πολύ απλά το ΚΕΠΑΝΕΜ δεν μπορεί να αλλάξει την όλη διαδικασία των κριτηρίων. Και είπαμε ότι δεν είναι έτσι. Και είδαμε ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν αλλάξει πολλές φορές οι διαδικασίες. Αυτή τη φορά όμως πρέπει να παρέμβει για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Λέγαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι η πλειονότητα των δικαιούχων θα λάβουν τα χρήματα αυτά. Βλέπουμε ότι μόλις 70, επαναλαμβάνω, από τους 1.700 μέχρι σήμερα που μιλάνε, έχουμε πάρει αυτή την αποζημίωση. Και εδώ πρέπει λοιπόν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να πιέσει ο κύριος Περιφερειάρχης προς αυτή την κατεύθυνση στο ΚΕΠ ΑΝΕΜ, ούτως ώστε να προσλάβει περισσότερο προσωπικό και να εκταμιευθούν τα χρήματα πιο γρήγορα. Εάν δεν γίνει αξιολόγηση, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα χρήματα αυτά. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα μήνα από τώρα θα είμαστε στο μέσο του θέρους. Αυτά τα διαδικασίες είναι πάρα πολύ αργές. Μπορεί να προσλάβει εποχικό. Δυστυχώς μπορώ να εκτιμήσω ότι θα αργήσουν ακόμη περισσότερο να αξιολογηθούν και να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα ενός προγράμματος που πολυσυζητήθηκε, πήρε έκταση σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, και τούτε αντί να επιταχύνουμε έστω και σε αυτούς τους 1.700 δικαιούχους που τόσο χρειάζονται αυτά τα χρήματα τις διαδικασίες, βλέπουμε να βραδυπορούμε και εδώ πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση προς τον λόγο και επανέμ, ούτως ώστε οι άνθρωποι που δικαιούν τα χρήματα τα πάρουν πιο γρήγορα, διότι πραγματικά η περιοχή μας βρίσκεται σε οικονομικό μαρασμό. Έχω ξαναπεί, δειλά-δειλά οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας ζουν έστω και κάποια ψεγάδια τουρισμού. Η Δυτική Μακεδονία όχι. Πρέπει να ενισχύσουμε άμεσα τις επιχειρήσεις, διότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες παραθαλάσσιες, να έχουμε κάποια τουριστικά θέρετρα να γεμίζουν, κάποιους τουρίστες να αφήνουν χρήματα στην αγορά, έστω και μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο πρώτος λόγος και ο σημαντικότερος λόγος, ούτως ώστε να πιέσουμε προς την εκταμείευση αυτών των ποσών, διότι ο Σεπτέμβριος είναι κοντά. Εκτιμώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο δυστυχώς δεν θα έχουμε τελειώσει και όλοι ξέρουμε ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και των οικοκυριών, διότι οι επιχειρήσεις απαρτίζονται από ανθρώπους που έχουν οικογένειες, αυξάνονται μετά το Σεπτέμβριο και εκεί να δούμε τι θα κάνουμε, διότι πραγματικά το μεγάλο πρόβλημα θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο και μετά. Εύχομαι λοιπόν μέσα στο επόμενο Δήμο να έχουμε τελειώσει με αυτό το πρόγραμμα και δεν θέλω να γίνω κάτι μάντης κακός ιονών, κύριε Μαρκοπούλου. Περιμένουμε να δούμε. Εμείς αισιοδοξούμε, κύριε Κάτανα. Μπροστά μας είναι οι δύο επόμενοι μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα μαζευτούμε πάλι. Αισιοδοξούμε, με συγχωρείτε κύριε Μαρκοπούλου, και στηρίζουμε την πολιτική πίεση που πρέπει να κάνει ο κύριος Περιφερειάρχης προς το αρμόδιο ΚΕΠΑΝΕΜ. Το ΚΕΠΑΝΕΜ είναι ένας ενδιάμεσος φορέας του Υπουργείου και των Περιφερειών, όπου ουσιαστικά τι κάνει, αξιολογεί και ρυθμίζει τα εν λόγω προγράμματα. Δεν γίνεται σε μια εποχή όπου πραγματικά υπάρχει αυτός ο αναβρασμός στην κοινωνία, αυτός ο οικονομικός μαρασμός, να ακούμε δικαιολογίες ότι δεν είχαν προσωπικό. Το να ΚΕΠΑΝΕΜ, βρούνε τρόπο να πάρουν προσωπικό, κύριε Κάτανα, το ΚΕΠΑΝΕΜ, χρειάζονται, κύριε Μαρκοπούλου. Το ΚΕΠΑΝΕΜ μπορεί να προσλάβει εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διεκπαιρεώσει τη δουλειά. Άλλωστε, προβλέπεται μέσα στο κονδύλι, αν δεν μα πατάει η μνήμη μου. Έτσι, γιατί ακριβώς, πληρώθηκε το ΚΕΠΑΝΕΜ για να προχωρήσει. Στο... Άλλωστε, την εποχή όπου πλέον τα πράγματα βλέπουμε ότι πάνε προς καλύτερη κατεύθυνση σε σχέση με τους εμβολιασμούς, σιγά-σιγά η κοινωνία μέρα με τη μέρα παίρνει καλύτερους ρυθμούς, θα πρέπει οπωσδήποτε και το ΚΕΠΑΝΕΜ να προσλάβει περισσότερα άτομα. Αν και η άποψή μου είναι ότι δεν αφορούσε διαπροσωπικές επαφές, μέσω υπολογιστών, μέσω τηλεδιασκέψεων μπορούσε να προχωρήσει το εν λόγω πρόγραμμα. Δεν χωράει δικαιολογία σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, καλή οργά παρά ποτέ, πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ούτως ώστε να ωφεληθούν τα χρήματα που δικαιούνται οι επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας.
Πάμε τώρα λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα, το αρδευτικό της Βόρειος Ζώνης Πολυφύτου. Ένα θέμα που το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Κάτανα. Άλλωστε, βρίσκεστε εκεί κοντά στην περιοχή. Η καταγωγή σας είναι από τον κήπο. Καλά το λέω? Έτσι ακριβώς, και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι μου. Βρίσκεστε και στο σπίτι. Πραγματικά είναι υπέροχα η παραλίμνια περιοχή. Τι γίνεται λοιπόν με το αρδευτικό? Πότε επιτέλους θα αρδευτούν οι εκτάσεις της περιοχής, μιας και λέμε και τονίζουμε ότι εν ώψη της απολιγνητοποίησης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα? Όπως είπατε, μιλάμε για έναν υπέροχο τόπο και δεν το λέω αυτό γιατί είναι ο τόπος μου προφανώς. Όποιος έχει κάνει μια περιήγηση στη λίμνη του Πολυφύτου, αντιλαμβάνεται την διαφορετικότητα του τοπίου, το ειδικό μικροκλίμα που κυριαρχεί. Αλλά από την άλλη, αντιλαμβάνεται και τον μεγαλύτερο κάμπο της Δυτικής Μακεδονίας, όπου δίδεται προς αξιοποίηση στους κατοίκους της περιοχής, να μην είναι εκμετάλλευτος. Δεν είναι ένας κάμπος ο οποίος απαρτίζεται από δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, έχοντας δίπλα του στα λίγα χιλιόμετρα ή και μέτρα σε πολλές περιπτώσεις. Μια από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας, κύριε Μαρκοπούλου, να μην ποτίζεται και να έχουμε χωράφια ξερικά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε για 50 και 60 χιλιάδες στρέμματα σιτάρια την ώρα που έχουμε μια λίμνη, όπου ορθώς τροφοδοτεί τον κάμπο της Ημαθίας με νερό, και ξέρουμε οι φίλοι μας και γείτονες στην Ημαθία σε τι δυναμικές καλλιέργειες προχωράνε εδώ και δεκαετίες. Συνάμα δεν μπορεί να ποτίζει τη Θεσσαλονίκη μας. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχουν οι δυνατότητες σε ποσότητες νερό να κάνουν όλα αυτά και να τον έχουμε στα πόδια μας και να τον αφήνουμε ανεκμετάλλευτο. Προσφάτως λοιπόν είδα ότι εκπονήθηκε ένα κονδύλιο περίπου στις 580.000 ευρώ από την Περιφερειακή Αρχή για μια νέα μελέτη σε σχέση με το αδερφτικό. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι από το 1974 που ξεκίνησε το αδερφτικό των Σερβίων υπάρχουν μελέτες και για το αδερφτικό της Βόρειας Ζώνης προς τη μεριά της Κοζάνης, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν ανά δεκαετίες αρκετές φορές. Εκτιμώ ότι θα πάμε σε μία άλλη καθυστέρηση των λόγω προγράμματος την ώρα που ο τόπος μαραζώνει. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας να ασχοληθούν και να ζήσουν τις οικογένειές τους από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν γίνεται να πάμε σε προϋπολογισμούς για μελέτες αδρευτικών και να μην έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο τους αναδασμούς. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αδρευτικό χωρίς αναδασμό. Πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα επιτέλους αυτό που λέγεται αναδασμός στους πρώην δήμους Ελίμιας και Αιανής, αλλά και σε άλλες περιοχές Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν δύο ειδών αναδασμοί. Είναι αναδασμοί που μπορούν να γίνουν με το 50% σε λαϊκές συνελεύσεις ή αναγκαστικοί αναδασμοί. Οι ειδικοί μπορούν να αποφανθούν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν δεν τελειώσει ο αναδασμός, δεν πρόκειται να προχωρήσει το αδρευτικό. Εκτιμώ ότι πρέπει στις επόμενες ημέρες, μιας και ζούμε μια ιδιαίτερη περίοδο για την περιοχή μας, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες λοιπόν του αναδασμού σε όλα τα χωριά. Μιλάμε για μια περιοχή, για να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές μας, με περισσότερους από 20.000 κατοίκους. Τα νούμερα δεν είναι μικρά, κυρία Μαρκοπούλου. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των κατοίκων ζει από τη γη. Κάποιοι παλιότερα ζούσαν και από την οικοδομή. Η οικοδομία, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει. Α, τώρα όταν βλέπουμε, κύριε Κάτανα, τώρα όταν βλέπουμε να σηκώνεται η οικοδομή, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή, μετρούσαμε προχθές με τους συναδέλφους, 5 οικοδομές έγιναν. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μαρκοπούλου, το γνωρίζω και εγώ αυτό. Ξέρουμε η οικοδομή τα πόσα προσέφερε στον τόπο μας, ειδικά από το 1995 και μετά, όπου πέσανε χρήματα μέσω των δανείων, των σεισμοδανείων που δόθηκαν στην περιοχή. Όπως και να έχει, αυτή η εποχή δυστυχώς παρήλθε. Δυστυχώς παρήλθε και η εποχή του Λιγνίτη και πρέπει να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους εδώ. Αλλά αυτό προφανώς και δεν μπορεί να γίνει μόνο με τη ΣΑΠΕ. Όχι, κύριε Κάτανα, πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές μορφές πηγής εισοδήματος που μπορούν να έχουν οι κάτοικοι. Άλλωστε, αυτό συνέβησε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και να μην ξεχνάμε ότι πέρα από τις ομορφιές και τον τουρισμό που συζητήσαμε σε ένα προηγούμενο πάνελ μας, αυτός ο τόπος μπορεί να δώσει και πολύ σοβαρά εισοδήματα στην περιοχή μας. Το παράδειγμα του Βελβεντού υπάρχει διαχρονικά εκεί για να μας καθοδηγεί, κυρία Μαρκοπούλου. Με σωστές μελέτες και σωστές πολιτικές αποφάσεις μπορούν να ακολουθήσει και ο υπόλοιπος τόπος. Όλοι είναι άξιοι εδώ και όλοι έχουν όρεξη για δουλειά. Σκοπός της πολιτείας και δι' του δευτέρου βαθμού είναι να τους δώσει τα κίνητρα ούτως ώστε να επιστρέψουν στον πρωτογενή τομέα, σε έναν κάμπο που υψομετρικά, θερμοκρασιακά προσφέρει ένα από τα καλύτερα μικροκλίματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Μαρκοπούλου.
Κύριε Κάτανα, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο όσον αφορά τον τουρισμό. Πολλοί το τελευταίο διάστημα προβάλλουν τις ομορφιές που είναι πάρα πολλές στη Δυτική Μακεδονία, όπως και εσείς το ίδιο. Αλλά εσείς όμως κάνατε και συγκεκριμένες προτάσεις για την επόμενη μέρα και για τον τουρισμό. Και εστίασα εκεί, πρέπει επιτέλους να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τον τουρισμό και πώς όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά της περιοχής θα τα κάνουμε εισόδημα. Το να κάνει κάποιος κριτική εκ του ασφαλούς είναι το εύκολο. Δυστυχώς, αυτού του είδους οι πολιτικές δεν χωράνε στις μέρες μας, στις τόσο δύσκολες οικονομικά και κοινωνικά, ή αν θέλετε, μέρες όπου ζει η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, αυτός ο τόπος έχει τις προϋποθέσεις και δεν πολιτικολογώ γενικότερα όπως συνέβη στις δεκαετίες. Καταθέσατε και συγκεκριμένες προτάσεις. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό το τονίζω, κύριε Κάτανα, καταθέσατε συγκεκριμένες προτάσεις. Και να κάνουμε στον τόπο μας, ο τουρισμός έχει μία και μόνο προϋπόθεση, κύριε Μαρκοπούλου. Την προβολή του τόπου μας σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει η εταιρεία τουρισμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο ρόλος τους είναι ακριβώς αυτό. Πρέπει η Δυτική Μακεδονία να παίζει στις τηλεοράσεις όλων των Ελλήνων, ούτως ώστε μέρος των τουριστών που θα κάνουν διακοπές από τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και των ανθρώπων που θα έρθουν από άλλες χώρες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, να περάσουν έστω τις λεγόμενες διακοπές του Σαββατοκύριακου στη Δυτική Μακεδονία μας. Έχουμε τα ξενοδοχεία, έχουμε τους επαγγελματίες εστίασης, έχουμε πολύ καλή αγορά σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και υπάρχουν και οι ξενοδόχοι μας όπου προσφέρουν πάρα πολύ υψηλές υπηρεσίες. Το θέμα είναι να φέρουμε τον κόσμο εδώ. Ό,τι και να κάνουμε, εάν δεν προβάλλουμε τον τόπο μας, δεν πρόκειται να έρθει κανένας. Πρέπει να καταστεί σαφές αυτό. Πρέπει να δούμε στα μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας να παίζει η Δυτική Μακεδονία και οι ομορφιές της, κυρία Μαρκοπούλου. Να έχουμε εδώ επισκέπτες οργανωμένα πλέον και να τους δείξουμε ότι η Δυτική Μακεδονία και ο τόπος μας αξίζει πολλά. Κύριε Κάτα, να σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να ευχηθούμε καλό τριήμερο. Να είστε καλά. Καλό τριήμερο. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου. Και ένα θέμα τώρα από το χώρο του αθλητισμού. Αλλαγή σκυτάλης είχαμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Οι εκλογές έγιναν την Τετάρτη. Νέος πρόεδρος εξελέγει ο Γιάννης Αποστόλου. Ο Γιάννης Αποστόλου με το συνδυασμό επανεκκίνηση του κοζανίτικου ποδοσφαίρου των νικητής των εκλογών πραγματοποιήθηκαν χθες στην ΕΠΣ Κοζάνης. Τα 15 σωματεία αποφάσισαν αλλαγή σελίδας με τον κύριο Αποστόλου να διαδέχεται στην Προεδρία της ΕΠΣ τον κύριο Σάβα. Το νέο 11μελές Συμβούλιο της ΕΠΣ απαρτίζουν οι Γιάννης Αποστόλου, Χρήστος Σάβας, Γιάννης Εδίκας, Φώτης Παλαμάς, Βάσος Κόρδα, Αναστάσιος Χατζιπαυλίδης, Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, Δημήτριος Καραδήμος, Μακάριος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τσιρανίδης και Ευθύμιος Φωλίνας. Άψογη διαδικασία, με διαφάνεια, εντιμότητα, ηρεμία και το αποτέλεσμα διαμφισβήτητο. Καλή πορεία στη νέα διοίκηση. Πρώτα σκέφτεται την αλλαγή σελίδας. Ευχαριστώ. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Είναι μια νίκη των σωματείων και όλων όσων ξεκίνησαν την προσπάθεια από πολύ νωρίς. Υπήρξε μια μεγάλη ανατροπή και αισθανόμαστε μεγάλη ευθύνη για την επόμενη μέρα. Το επόμενο στοίχημά μας μετά τις εκλογές είναι η επόμενη μέρα. Εκεί είναι η δυσκολία και εκεί θα δώσουμε όλο το βάρος. Ευχαριστώ και αυτούς που με ψήφισαν και αυτούς που δεν με ψήφισαν. Ευχαριστώ. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Έτσι είχε η επικαιρότητα σήμερα Σάββατο 19 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.